Δυσάρεστα στα νέα από το μέτωπο των αλλαγών. Στην άκρη της σύνθεσής μας να καλησπέρισουμε τον καθηγητή και πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καλόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Και εμείς ευχαριστούμε και δεν είναι καλά τα νέα, γιατί έρχεται μια καμπάνα εισφορών για επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες με την έναρξη του 2023. Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις θα σκάσουν και στις εισφορές. Κύριε Κανελόπουλε, με νόμο του 20 και απορώ διότι πολλοί κοινωνικοί ηγέτες των αγροτών, των επιτιδευματιών, των επιστημόνων το αγνοούν. Αγνοούν ότι από το 2020 έχει ψηφιστεί διάταξη ότι από 1η-1η-23 και κάθε έτος οι εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τον κλάδο σύνταξης κύριας ασφάλισης και επικουρικής και εφάπαξ των αγροτών, των επιτιδευματιών και επιστημόνων, οι εισφορές θα αυξάνονται σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ανάλογα με τον πληθωρισμό. Άρα, με τα δεδομένα τα σημερινά, από 1η-1η-23 και κάθε μήνα, οι εισφορές των κατηγοριών που προαναφέραμε θα αυξηθούν 9% το μήνα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι 16 έως 60 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κλίμακα που είναι ασφαλισμένος και έχει επιλέξει ο καθένας. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη αύξηση, αναπροσαρμογή τη λέμε αυτή. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να το ξαναδεί το θέμα. Τουλάχιστον για το μισό εκατομμύριο ασφαλισμένων αγροτών μας που καλούνται από 1η-1η-23 να πληρώσουν 9% πάνω εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε και για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, είπατε έτσι. 1,5 εκατομμύριο πολίτες. 1.600.000. 1.600.000. 1.200.000 είναι ελευθεροπαγγελματίες και επιστήμονες και 445.000 είναι οι ασφαλισμένοι αγρότες και αγρότησες. Πρόκειται για μια βόμβα ουσιαστικά με την έννοια ότι θα έχουμε όλα τα υπόλοιπα που πληρώνουμε. Θα έχουμε και αυτή την επιπρόσθετη ουσιαστικά εισφορά, παρά το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς για τη λεγόμενη μεσαία τάξη και για τη λεγόμενη τάξη των συνταξιούχων να είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση με βάση και τις προγραμματικές αναφορές. Στην ουσία, κύριε Κανελόπουλε, αγαπητέ Θέμη, όσα θα δώσει η κυβέρνηση για την αύξηση των ασυντάξεων στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων μας την 1η-1η-23, αυτά τα χρήματα θα παίρνει αυτομάτως από τις εισφορές των ελευθεροπαγγελματιών και αγροτών. Άρα λοιπόν δεν θα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό είναι άδικο. Κυρίως για τους αγρότες και αγρότησές μας που είναι μισό εκατομμύριο, που είναι καθυλωμένες οι συντάξεις τους στα 300-400. Ξέρετε, έχετε πολλούς αγρότες και στην όμορφη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο και εμείς στην Ηλία και ούτω καθεξής. Υπό αυτή την έννοια εμείς καλούμε την κυβέρνηση να ξαναδεί αυτή την διάταξη. Αν δεν μπορεί να την ακυρώσει, τουλάχιστον να μεταθέσει για αργότερα αυτή τη ρύθμιση. Είναι κακή ρύθμιση και θα επιβαρύνει όλο αυτόν τον κόσμο που προαναφέραμε. Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε και μακάρι να το δούνε και στην κεντρική πολιτική σκηνή με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει αντίδραση και ακύρωση αυτής της διάταξης. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω... Όπως είπα κύριε Κανελόπουλε, αγνοούν και οι κοινωνικοί τους ηγέτες τη διάταξη αυτή που είναι από το 20. Νομίζω τον κύριο Βρούτση. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι και ένα άλλο στοιχείο που δώσατε στη δημοσιότητα και αυτό το στοιχείο έχει να κάνει με κάτι συγκλονιστικό, αν θα το δει κάποιος αριθμούς, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε την αλήθεια των αριθμών. Σχεδόν οι μισοί συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 658 ευρώ, να το πω, ενώ υπάρχει ένα 27% των συνταξιούχων με σύνταξη 470 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια φτώχεια ουσιαστικά σε όλο το χώρο. Αυτά κύριε Κανελόπουλε, στους φοιτητές μου το λέμε συνταξιοδοτική φτώχεια. Και δουλέψανε και συνταξιοδοτούνται και παίρνονται, είναι φτωχοί, αδυνατώντας να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Όπως αυτά τα στοιχεία που αναγνώσατε πολύ σωστά, δεν είναι δικά μας της ΕΝΙΠΕΚ. Είναι στοιχεία αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν το 46,5% ένας στους δύο των συνταξιούχων μας
έχουν μέχρι 700 ευρώ μεικτά. Και το 1 τρίτο, όπως σωστά αναφέρατε, έχει έως 500 ευρώ. Στην πηγή κρατείται το 6% υπερηγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια γενικευμένη φτωχοποίηση του συνταξιουχικού κόσμου, που βεβαίως το 7% που θα δώσει και σωστά η κυβέρνηση ως αύξηση μετά την 1η-1η-23, μετά από 13 χρόνια παγώματος και περικοπών, είναι πολύ μικρή αύξηση, κύριε Κανελόπουλε, διότι οι συνταξιούχοι έχουν ματώσει όλα αυτά τα χρόνια και θα αναμένουν, πιστεύω, κάτι πολύ περισσότερο για να διαβιώσουν, όπως είπα, αξιοπρεπώς. Το κρατάμε αυτό. Η κατάσταση και η τάση δείχνει ότι θα αυξάνεται αυτό το χάσμα, να το πω έτσι, αυτή η κλίμακα της συνταξιοδοτικής φτώχειας. Γιατί θα αυξάνεται? Γιατί με τον νόμο Κατρούγκαλου έχουμε παρατηρήσει από το 2016 και μετά, επειδή υπολογίζεται η σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο. Διότι παλιότερα στους γονείς σας, στους γονείς μου, ο σύνταξη λαμβανόταν υπόψη ο τελευταίος μισθός ή το τελευταίο δίμηνο ή ο μισθός του τελευταίου χρόνου. Τώρα από το 2016 και μετά, όταν βγαίνει κάποιος σε σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Φανταστείτε ένα νέο που μπαίνει στο 300 για κάποια χρόνια, ύστερα στο 500 μισθό, εννοώ κάποια χρόνια, και έτσι καταλήγει στο τέλος του εργασιακού βίου στα 800 ευρώ. Οι γονείς μας κατέληγαν στις 2.000 ευρώ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, άλλο να παίρνει σύνταξη κάποιος με βάση τον τελευταίο καταληκτικό πιο όριμο μισθό και άλλο με βάση μέσο μισθό όλου του εργασιακού βίου. Σας είπα μόλις και στους τηλεθεατές σας, είπα μόλις την βασική αιτία που θα μειώνονται οι συντάξεις από εδώ και πέρα. Νομίζω μας προβληματίσατε και μας ανησυχήσατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν αν θέλουν, οι πολιτικοί διορθώνονται, πιστεύω. Προφανώς. Με καλέσατε για να μιλήσω έγκυρα στους τηλεθεατές, όπως τους έχετε συνηθίσει, και γι' αυτό σας εμπιστεύονται ως κανάλι και ως πρόσωπο. Άρα λοιπόν οι πολιτικοί μπορούν αυτά να τα διορθώσουν, αγαπητέ. Εννοείται, γι' αυτό επισημαίνουμε και τα κακό σκήμενα με την δική συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ.